Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, συγκεντρωθήκαμε τούτη τη δύσκολη μέρα να αποχαιρετήσουμε τον σύντροφό μας τον Γρηγόρη, που φυσικό το τρόπο δεν θα είναι πια μαζί μας. Θα έλεγα, παραφράζοντας και τους στίχους ενός ερωτικού ποίηματος ενός μεγάλου Τούρκου επαναστάτη ποιητή, του Ναζίμ Χικμέτ, ότι είμαστε κιόλας γεμάτοι από την απουσία του και ταυτόχρονα φορτωμένοι με την ανυπομονησία του μεγάλου ταξιδιού που μαζί του βαδίσαμε για πολλά χρόνια και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε. Ήρθαμε εδώ για να μοιραστούμε τον πόνο μας και είναι πολλοί που πονάνε πολύ, είναι νέα αγόρια και κορίτσια, τραυματισμένα από την απώλεια του συντρόφου μας. Είναι τα παιδιά που ο σύντροφος ο Γρηγόρης κανάκευε και ορμήνευε με την ανθρωπιά του και την επαναστατική του ιδεολογία και την επαναστατική του ζωή. Είναι εδώ πλημμυρισμένοι από τον πόνο και με κλάματα σαν μικρά παιδιά οι Τούρκοι επαναστάτες αγωνιστές, οι σύντροφοί του, οι σύντροφοί μας. Είναι εδώ γεμάτη θλίψη και σεβασμό οι εκπρόσωποι από τις ελληνικές οργανώσεις με τις οποίες ο Γρηγόρης συνεργάστηκε πολύ στον αγώνα, το καθημερινό και το μεγάλο και το μικρό. Και είναι εδώ σύντροφοι, μέλη και στελέχη του ΚΚΕΜΗ Λάμδα, πνιγμένοι και αυτοί από τον πόνο για τον σύντροφό μας που τον είχαμε αγκονάρι μας δίπλα μας για χρόνια και δεκαετίες. Και λείπουν χιλιάδες ακόμα και απλοί άνθρωποι του λαού και νεολαίοι και εργάτες και εργαζόμενοι με τους οποίους ο Γρηγόρης διάβηκε την επαναστατική του ζωή. Όμως, σύντροφοι, δεν ήρθαμε μόνο για να μοιραστούμε τον πόνο μας, ήρθαμε και για να διαδηλώσουμε την περηφάνεια μας. Την περηφάνεια για αυτόν τον σύντροφό μας, την περηφάνεια για το ταξίδι που μαζί του κάναμε και που συνεχίζουμε. Και ξέρουμε, παρόλο που είναι χρέος μας στο σύντροφο τον Γρηγόρη, σε εμάς τους ίδιους και στο λαό μας θα έλεγα, και να μοιραστούμε και να βγάλουμε τον πόνο μας σήμερα όλοι εδώ και να διαδηλώσουμε την περηφάνεια μας. Είναι χρέος μας. Όμως ξέρουμε ότι αυτή η πολύ σπουδαία εκδήλωση που ξεκινάει δεν μπορεί να χωρέσει ούτε τον πόνο μας, ούτε την περηφάνεια μας ολόκληρη. Και ξέρουμε πού θα χωρέσει αυτός ο πόνος και αυτή η περηφάνεια. Στις λεωφόρους των μεγάλων αγώνων, στις σφιγμένες εργατικές γροθιές, στα νέα ξεσπάσματα του λαού και της νεολαίας, εκεί και μονάχα εκεί μπορεί να χωρέσει ο πόνος και η περηφάνεια να ξεδιπλωθεί και να δικαιωθεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, σύντροφοι, να καλέσω στο βήμα το γραμματέα του ΚΚΕΜΗ Λάμδα για την ομιλία της εκδήλωσης, τον σύντροφο
τον Ανδρέα Βογιατζόγλου.